Καλησπέρα παιδιά, Μιχάλης στο μικρόφωνο, εδώ και πάλι για ακόμα μια φορά στο Green Hell. Σήμερα παιδιά θα συνεχίσουμε το project του νέου μετρό, την επέκταση που ξεκίνησε, όπως το βλέπετε πίσω μου. Μετά το προηγούμενο επεισόδιο που ανέβασα, που ξεκίνησα την κατασκευή του, και μετά φυσικά από το επεισόδιο με τον Nether, εγώ έκανα εκτός κάμερας πιο βαθιά το σκάψιμο. Έχω πάει πάρα πολύ μακριά για να μην σας κουράσει αυτό, και απλά αυτή τη στιγμή θα πάμε να μαζέψουμε τα υλικά που έχουμε βρει, και σαφώς θα επεκτείνουμε και τις ράγες, θα βάλουμε κάτω, γιατί το έχω αφήσει προσωρινά έτσι. Εδώ έχουμε και έτοιμα βαγόνια, όπως βλέπετε, για όταν λειτουργήσει, γιατί όπως είπαμε θα πηγαίνουν και θα έρχονται, θα είναι αυτόματο, πήγαινε έλα θα γίνει. Ελπίζω να λειτουργήσει. Ελπίζω παιδιά να λειτουργήσει, δεν ξέρω τι και σας πω, θα σας πω ψέματα. Κάτσε να πάρουμε από εδώ τα υλικά. Θα έρθω σε λίγο να το κλείσω. Μη σας απασχολεί που μένουν έτσι ανοιχτές οι τρύπες, θα μπουνε, θα κλείσουν με blocks. Ωραία, εγώ αυτή τη στιγμή απλά θα φαρμάρω τα υλικά. Δεν έχει άλλα. Έχει άλλο ένα εδώ. Μάλλον θα ωραία το αφήνουμε για την ώρα, θα τα κλείσω μετά παιδιά, στην επιστροφή θα τα κάνουμε αυτά. Εδώ τα διαμαντάκια που βρήκαμε, πολύ καλά. Μέχρι εδώ, που αν θυμάστε, είχαμε φτιάξει ράγες. Κάτσε να πάρουμε υλικά, φώτα και ράγες. Ας πάρουμε και αυτά για να έχουμε πάνω μας, να είμαστε έτοιμοι. Νομίζω πάρε και αυτές για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, άρα πάμε κάπου εδώ. Άστα αυτά εδώ για την ώρα, και εμείς θέλουμε αυτά εδώ, και αυτό, ένα, δύο, έτοιμο. Κάτσε να αφήσω αυτά που τα μαζέψαμε, να μην τα κρατάμε πάνω μας, να έχουμε χώρο, καταλάβατε, για να μπορούμε να δουλέψουμε. Ωραία, και τώρα θέλουμε και φυσικά ράγες. Άρα ας το φαγητό. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Βλέπετε, πήρα αμέσως ρεύμα. Εννοείται ότι θα κάνουμε με ρεύμα. Για να δούμε μέχρι που πάει. Ωραία. Ας ανοίξουμε το επόμενο πέρασμα εδώ. Πολύ καλά. Ένα, δύο. Και συνεχίζουμε. Βλέπετε παιδιά πόσο γρήγορα φεύγουν τα υλικά μας. Οπ! Ένα διαμαντί ήταν από κάτω τελικά κρυμμένο. Μόνο ένα, δεν πειράζει.
δεν θα πούμε όχι, εννοείται παιδιά. Ωραία, έχουμε και εδώ ρεύμα, κανονικά. Να παιδιά να δείτε, κοιτάξτε πόσο μέσα πάει. Πάει πάρα πολύ, να το κάνω έτσι για να το δείτε. Κάτσε να πάρουμε και από εδώ. Τώρα, όμως, θα το αφήσουμε μετά και αυτό. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Να, κι άλλο διαμαντί τελικά, παιδιά. Α, έχει κι άλλο εδώ, ε. Για να δούμε. Α, έχει κι άλλο από κάτω. Άρα, παιδιά, κάνουμε μια παράκαμψη. Εννοείται, δεν θα το αφήσουμε το διαμαντί. Άρα, πάμε εδώ. Οπ. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Τώρα να μην κατέβω για ένα... Και έχουμε και εδώ ρεύμα. Για να δούμε. Συνεχίζουμε, παιδιά, κανονικά. Πολύ ωραία. Ράγες, ωραία. Ας πάσουμε παρακάτω. Ε, τώρα άμα βρούμε πάλι διαμάντι, παιδιά, τι να πω. Ωραία. Λοιπόν, ένα, δύο. Τι ήταν αυτό που άκουσα? Εντάξει, τίποτα. Α, εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτά τα προσπέρασα, ε. Ωραία, πήραμε και αυτό. Το καλό είναι ότι σε αυτό το βάθος, παιδιά, όπως βλέπετε, βρίσκουμε εύκολα διαμάντια. Πιο πίσω στο προηγούμενο μετρό που είχαμε φτιάξει έβρισκα και χρυσό, τώρα δεν βρίσκουμε χρυσό. Δεν πειράζει, έχουμε αρκετό, δεν μας πειράζει αυτό. Για να συνεχίσουμε. Ωραία. Κομπλέ. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο σημείο που να μην έχει ρεύμα. Τέλος πάντων, θα το τσεκάρουμε μετά αυτό. Ωραία. Μια χαρά. Βλέπω, παιδιά, γιατί αφήνουμε και υλικά που βρίσκω πάνω. Έτσι, ωραία. Εδώ είμαστε. Μια χαρά. Μείναμε από ράγες, δεν πειράζει, θα πάμε πίσω να πάρουμε, κάτσε να μαζέψω και αυτά. Αφού είμαστε, παιδιά, εδώ, για να πάμε πίσω να πάρουμε, να δούμε κιόλας αν έχει ρεύμα, γιατί έχει ρεύμα.
Όπως βλέπετε, παιδιά, είναι τεράστιο το τούνελ που θα φτιάξουμε και έτσι θα χρειάζεται να είναι ηλεκτρικό το μετρό μας, γιατί διαφορετικά δεν θα κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, για να πάμε να βάλουμε φώτα ή όχι, θα τα αφήσω άλλη στιγμή, γιατί νομίζω είναι χρονοβόρο. Κακώς τα πήρα, θα το κάνω άλλη στιγμή. Κάτσε μια να δω κάτι εδώ. Ωραία, έχει φώτα. Α. Λοιπόν, παιδιά, τι κάνω, ξέχασα να πάρω άλλα, θέλαμε, άλλα κάναμε. Ξέχασα να πάρω τις ράγες. Λοιπόν, εδώ οι ράγες μας. Ναι. Κομπλέ. Και εκτός αυτού τι ήθελα. Α, ναι, ράγες, φώτα έχουμε. Για να πάμε εκεί που είχαμε φτάσει. Για το project θα είναι τεράστιο από ό,τι νομίζω. Οπα. Πήγαμε πολύ. Παραπήγα νομίζω, παιδιά. Ωραία. Έφυγε και το σίδερο από εδώ. Κομπλέ. Πόσο γρήγορα φύγανε οι ράγες, παιδιά. Λοιπόν, έτοιμο. Ωραία, έτοιμο. Έχουμε ρεύμα, πολύ καλά. Να, τελικά παιδιά βρήκαμε χρυσό εκεί που το λέγαμε. Ελπίζω μόνο να μην πέσουμε σε καμιά λάβα, γιατί είναι το χειρότερο σενάριο. Αν έχει λάβα, την κάτσαμε. Ωραία. Οπ. Δεν πειράζει, δεν θα το κλείσω αυτό. Α. Το βάζουμε έτσι και είμαστε έτοιμοι.
Από ό,τι βλέπω, παιδιά, μείναμε από υλικά. Άρα το σταματάω 2 λεπτά το βίντεο εδώ και συνεχίζουμε πάλι για να έχω υλικά για να συνεχίσω. Αυτό θα το κόψω για να μην σας καθυστερώ. Τα λέμε σε ένα δευτερόλεπτο για σας. Και επιστρέψαμε, παιδιά, για ένα δευτερόλεπτο, όπως είπαμε, για σας, με ράγκες, και συνεχίζουμε αμέσως τη διαδικασία, να μην καθυστερούμε, γιατί από ό,τι βλέπω το βίντεο θα βγει τεράστιο, ούτως ή άλλως. Ωραία. Συνεχίζουμε όπως κάναμε τόση ώρα, δεν αλλάζει τίποτα. Και όπως βλέπετε, παιδιά, ακόμα έχουμε ακόμα. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε και τα υλικά από εδώ. Έχω χώρο, έχω χώρο. Ωραία. Ας κλείσουμε και εδώ. Εκτός βίντεο τώρα, αυτό το στιγμή που έκλεισα και τις τρύπες, εννοείται, κάτω στην αρχή. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Αχα, τώρα θα δείτε και ένα ανοιχτό πέρασμα που έχω φτάσει. Λοιπόν, ελπίζω να μην χρειαστεί εκεί, που δεν νομίζω, γιατί θα δείτε τώρα τι θα κάνω. Μας τελείωσαν οι ράγες. Α, ωραία. Άρα τι θα κάνω. Θα δείτε τώρα. Θα βάλω εδώ. Αυτό ήθελα, παιδιά, να αποφύγω και τελικά δεν τα αποφεύγουμε. Άρα θα πάμε. Για να δω. Εδώ, παιδιά, είναι ένα ανοιχτό σημείο του παιχνιδιού, όπως βλέπουμε. Εδώ πέρα είχε νερό, έβαλα τζάμι και έφτασα μέχρι εδώ που βλέπετε, το σημείο 0. Άρα τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε, για να δω, εδώ. Για να δούμε εδώ, αν δεν βρούμε λάβα από κάτω. Ωραία, δεν βρήκαμε. Έχουμε ρεύμα, έχουμε ρεύμα. Άρα εδώ ένα κομμάτι δεν έχει ρεύμα, θα βάλουμε μια κανονική. Δεν έχω τώρα μαζί μου. Θα βάλουμε κανονικές ράγες εδώ για να τα ενώσουμε. Δεν πειράζει, για ένα σημείο. Συνεχίζουμε κανονικά εδώ. Ωραία. Άρα είμαστε κομπλέ, για να δούμε, έκλεισε, πολύ ωραία. Άρα εδώ θα γίνει. Το επόμενο σημείο. Πολύ ωραία. Και σαφώς θα συνεχίσουμε από εδώ. Για να δω. Κάτσε να μαζέψουμε και αυτά τα υλικά.
Ελπίζω, όπως είπα, παιδιά, να μην έχει λάβα, γιατί θα γίνουμε CD ή νερό. Είναι και αυτό μια απειλή. Ωραία. Δεν είχε ευτυχώς τίποτα. Ωραία, το κλείσαμε και αυτό. Έχουμε ήδη, όπως βλέπετε, παιδιά, επεκτείνει πάρα πολύ τη γέφυρα. Έχουμε ακόμα υλικά. Λέω να προχωρήσουμε λίγο, να σκάψουμε λίγο πιο πέρα. Απλά θα βάλω τα φώτα εγώ μόνος μου, γιατί τώρα θεωρώ ότι θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο για να κάτσουμε να τα κάνουμε on camera. Άρα, παίρνουμε από εδώ. Για πάμε να σκάψουμε λίγο ακόμα. Για να βάλουμε μέχρι εκεί που έχει ρεύμα και έχει, βλέπω, ακόμα πλήρωσε. Άρα, μάλλον θα το σταματήσουμε κάπου εδώ, το σκάψιμο, γιατί από ό,τι βλέπω έχει πολλή δουλειά και για να μην τρώμε χρόνο σε αυτό, θα ασχοληθούμε άλλη στιγμή. Πάμε να βάλουμε λίγα φώτα. Λοιπόν, θα βάλουμε φωτισμό εδώ. Ας βάλουμε λίγα φώτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πω, παιδιά, αυτό φοβόμουν. Εντάξει, μικρό το κακό, δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα. Ωραία. Ενώθηκαν ξανά οι ράγες μας. Αυτό φοβόμουν, παιδιά. Μην πέσει νερό. Τελικά τη γλιτώσαμε στο τσακ. Ωραία. Λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και βρήκαμε κι άλλο χρυσό. Ελπίζω νερό να μην βρούμε πάλι. Είναι ό,τι χειρότερο. Ωραία. Μπήκε και
στο επόμενο φως. 1, 2, 3, 4, 5, 6, εδώ είμαστε. Άρα, εδώ, από τη μία μεριά βάλαμε, από την άλλη δεν έχουμε βάλει. Ωπα, λοιπόν, επειδή μάλλον θα γίνει το ίδιο. Όχι, ευτυχώς. Ω, στο τσακ, παιδιά. Εντάξει, στο τσακ, παιδιά, το σώσαμε. Είδατε, οριακά. Ναι, γιατί εγώ ξεχάστηκα ο κεφάλας να βάλω και από την άλλη. Για να δούμε, παιδιά, λοιπόν. Μια χαρά. Από εδώ βάλαμε. Τώρα μένει αυτή η πλευρά. Λοιπόν, παιδιά, αν είναι, θα το αφήσουμε το βίντεο εδώ. Εντάξει, ξέρω, δεν θα βγει πολύ μεγάλο. Θέλετε σίγουρα να δείτε πώς θα είναι τελειοποιημένο. Αλλά επειδή, όπως βλέπετε, θέλει πάρα πολύ χρόνο για να γίνει η δουλειά, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο γρήγορα και θα κάνω ένα βίντεο σύντομα που θα είναι τελειοποιημένο να το δείτε. Μέχρι τότε, ευχαριστώ που με είδατε. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας και τα ξαναλέμε πάλι.